Γεια σας από το γνωστό μέρος των πρωταθλητών, Σαββάτο 8 Σεπτεμβρίου, και για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα σήμερα. Προς το παρόν εκεί πέρα γίνονται οι τρύπες αντιστήριξης. Βλέπουμε το μηχάνημα που βάζει μέσα το τσέρκι, έτσι. Ωραία. Και μία μπουλντόζα του γάλακτος μαζεύει, γενικώς γίνεται δουλειά. Λοιπόν, εκεί πέρα βάζουν τις κολόνες αντιστήριξης και, όπως μαθαίνω τώρα, αυτό εδώ το κομμάτι που είναι πάνω, σε λίγο χρονικό διάστημα θα έρθει κάτω. Θα έρθουν τα πάνω κάτω. Όπως αυτό που διάβασα χτες, ότι παρετούνται, λέει, κάποιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής. Λοιπόν, τι κάθεται να κάνει μεταγραφές. Μόνο για την ΑΕΚ θα λένε. Να πάρει καινούργιους δημοτικούς συμβούλους για να προχωρήσει να κάνει το θεάριστο έργο του Δήμου. Έτσι. Λοιπόν, εγώ ξέρω για τη μεγάλη αιμονή της Δημοτικής Αρχής κατά του γηπέδου. Έτσι. Τώρα οι δημότες μπορεί να αξιολογήσουν τι άλλα έκανε ή τι δεν έκανε, το πιάσα το πονόμενο, ώστε στις επόμενες εκλογές θα έρθουν να ψηφίσουν καταλλήλως. Λοιπόν, βλέπω μια και τόπα, ένα φορτηγό να κατεβαίνει κάτω ώστε να μαζέψει χώμα από αυτό που θα βγάλει μπουλντόζα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην κεντρική εξέδρα βλέπω πάνω πολλούς μπλε καπελάκηδες, οι οποίοι στρώνουν σίδερα, λογικά, έτσι. Το πτερίγιο της μπουλντόζας φαίνεται εδώ πέρα, σαν του Καρχαρία. Και στο βάθος οι περιψωμένοι, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποιους, βλέπω όμως ότι υπάρχουν τα καλούπια πάνω. Και από εκεί που θα είναι που θα μπαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, εκεί θα γίνουν και οι σουίτες. Α, στο κάτω μέρος υπάρχουν κανένα δύο άτομα, βλέπω. Προχωράω. Βλέπω ότι στην 21 δεν γίνεται κάτι. Ο Μαρίνος Ζουνίδης εκεί πέρα δίνει οδηγίες, και στην παλιά 19 και νυν κεντρική, πλάγιο κεντρική, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Ωραία. Πάντως σε γενικές γραμμές υπάρχει αρκετός κόσμος σήμερα στο εργοτάξιο. Έτσι, να εστιάσω και λίγο εδώ πέρα. Ακόμα όμως δεν γίνεται τίποτα, φτιάχνουν το σίδερο, το τσέρκι, για να μπει μέσα στην τρύπα. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, εδώ από ένα τρυπάτο βλέπουμε την μπουλντόζα, η οποία κόβει τα χώματα. Όπως είπα και πριν, και ο όγκος που υπάρχει δεξιά μου και δεξιά από την μπουλντόζα σε λίγο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει. Και προχωράμε γερά. Λοιπόν, για υπογειοποίηση με ρωτήσετε, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Λοιπόν, για υπογειοποίηση μη ρωτήσετε, δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Αλλά φαντάζομαι κοντή γιορτή. Η φαντασία όμως δεν είναι κάτι χειροπιαστό, έτσι. Προχωράμε. Λοιπόν, εδώ ο πυλώνας Λουκάς Μπάλλος. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Αντιθέτως, στο κάτω μέρος υπάρχει αρκετός κόσμος, ο οποίος ασχολείται με δουλειές γύρω-γύρω. Εδώ βλέπω καλούπια και παρακαλούπια, να καλούπια, ωραία, να και το χέρι μου. Λοιπόν, η γνωστή αποθήκη, όπως ήτανε,
Όλα αυτά. Εδώ πίσω από τον πυλώνα είμαστε εκτός γηπέδου. Έτσι. Και βλέπω εκεί πέρα κάποιες κολόνες οι οποίες είναι έτοιμες να στηρίξουν εξέδρα. Όπως και εδώ. Λοιπόν, μια χαρά. Και από εδώ πέρα είναι το όριο του γηπέδου. Στο βάθος βλέπω ένα φορτηγό με υλικά και στην απέναντι πλευρά είναι αυτό που βλέπαμε πριν, που βάζανε το τσέρκι μέσα στην τρύπα και τις τρύπες αντιστήριξης. Λοιπόν, προχωράει και από εκεί η δουλειά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι η κεντρική εξέδρα, η οποία θα πάρει κι άλλο σε αυτό εδώ το σημείο μέχρι το πυλώνα, η οποία έχουν πέσει κολόνες προς τα πάνω, ανεβαίνει έτσι. Υπάρχουν και οι αναμονές, οι οποίες και αυτές θα βγουν τα καλούπια και θα πέσει το πετό. Έτσι, γνωστή τακτική, την έχουμε μάθει πια, τα οποία γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, εκεί βλέπω την πλάγιο κεντρική, η οποία είναι πιο υπερυψωμένη. Εδώ δηλαδή βλέπουμε τι θα ακολουθήσει και σε αυτό που σας έδειξα. Και εδώ, σε αυτό ακριβώς το σημείο, υπήρχε μία καντίνα, μία μπουτίκ, η οποία τώρα δεν υπάρχει. Ήρθαν και πήραν χτες τα κοντέινερ. Λοιπόν, τώρα ή κάποια καταγγελία έγινε ή δεν ήταν εδώ πέρα ο χώρος της γιατί είναι επικίνδυνο. Κάτι από τα δύο. Λοιπόν, ό,τι και να είναι, αυτό τελείωσε, έφυγε από εδώ και θα πάει σε κάποιο άλλο σημείο. Το οποίο φαντάζομαι θα είναι εδώ κοντά στο γήπεδο. Θα το μάθουμε σύντομα, το γράψε το, αν δεν έχει γίνει ήδη. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, εδώ βλέπω ένα καλούπι από τα πολλά. Πολύ ωραία εικόνα που σύντομα θα επεκταθεί σε όλο το γήπεδο, δηλαδή δείχνω τις κερκίδες για να τις πιάσω καλά. Σε αυτή την προσπάθεια όμως έγινε και ένα gap. Λοιπόν, είμαι στα κάγκελα της 21 και βλέπω εδώ πέρα ότι όχι μόνο έχει πέσει το πετό επάνω με τις λινάτσες και τα λοιπά, όχι μόνο έχει ενωθεί με την κεντρική εξέδρα, αλλά υπάρχουν εργάτες οι οποίοι τώρα σηκώνουν τα επόμενα σίδερα. Κάποια από αυτά είναι καλουπωμένα, όπως αυτό εδώ πέρα ας πούμε, και το άλλο δίπλα, και πηγαίνουμε σε μια κατάσταση η οποία πάμε για κι άλλο σήκωμα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, γίνονται εργασίες πάρα πολύ γρήγορα. Η κεντρική στη θέση της, μια χαρά. Λοιπόν, και γύρω γύρω ως συνήθως υπάρχουν στη μέση του γηπέδου αρκετά άτομα οι οποίοι επεξεργάζονται τι θα μπει από σίδερα και καλούπια σε όλα τα σημεία του γηπέδου που δουλεύονται. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι η 21, στην οποία δεν πολύ βλέπω να γίνεται τίποτα. Έτσι. Ωραία. Και γενικώς και σήμερα υπάρχει ένας οργασμός εργασιών. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι το θέμα με την υπογειοποίηση αυτή τη στιγμή επήγει μεν, αλλά δεν επήγει κιόλας, εφόσον η ΠΑΕ είπε θα είναι έτοιμο το γήπεδο το 2020 και χάνουμε την επόμενη χρονιά. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει χρόνος. Βέβαια, δεν είναι επιτρεπτές οι καθυστερήσεις. Βέβαια, όπως ξέρουμε, μπλέκοντας με δημόσιες υπηρεσίες υπάρχει κάποια
δύσκολη συγγεία μερικές φορές. Ελπίζω όμως ότι όλα... Καλά είμαστε. Λοιπόν, ελπίζω όμως ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Έχουν γνώση οι πρόεδροι, έτσι, και οι ηθήνοντες της ΠΑΕ και όχι οι δημοτικές αρχές. Το πιάσα το προνοούμενο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και τον πυλώνα, ο οποίος λογικά είναι ίδιος με τον άλλον από την άλλη μεριά στην 1-2 τον Κωνσταντίνο Σπανούδη. Τώρα να είναι και κάτι εκατοστά, δεν μας πειράζει. Τελειώνει το άλλος από εκεί. Η καθιερωμένη βόλτα στο Άλσος και τα κουνούπια βλέπω ότι με χειροκροτάνε. Τι έγινε, καλά είσαι? Λοιπόν, γιατί είπα ότι η δημοτική αρχή χρειάζεται μεταγραφές. Λοιπόν, γιατί φύγανε κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, τι θα γίνει, θα τους αντικαταστήσει, πώς θα βγάλει το πρωτάθλημα άμα παίζει Τετάρτη Κυριακή? Λοιπόν, τέλος πάντων, και περίεργο, γιατί αυτοί ήταν θερμοί υποστηριχτές, πώς και έτσι. Και τώρα στο τέλος δεν περιμένανε, δεν μπορούσαν να παραιτηθούν στα 2 χρόνια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτοί για να το κάνουν αυτό κάτι θα είδανε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι μια δική τους απόφαση, έτσι, και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να γελάμε. Είναι τα λεφτά, έτσι. Δεν ξέρω τι... Ποιος Άρης, ο Βελοχιώτης, ο Επαναστάτης εννοείς? Ναι, όντως, γιατί αυτή η δημοτική αρχή έκανε επανάσταση, έσωσε το Δήμο Μίσουφο και τον κόσμο, οπότε τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, επίσης λέει, α, θέλει να φτιάξει κάποιο γήπεδο, λέει εκεί πέρα, εντάξει. Εκείνο που θα μου μείνει εμένα χαραγμένο είναι ότι ήθελε να φτιάξει beach volley στη Φιλαδέλφεια. Μπορεί να ήταν το μεγαλύτερο κατόρθωμα όλων των εποχών. Μπράβο, τους ευχαριστούμε και ελπίζουμε να μην τους ξαναδούμε. Λοιπόν, αυτά, τέλος, προχωράμε. Λοιπόν, είμαι από την μεριά της παλιάς 1-2 στο πυλώνα Κωνσταντίνο Σπανούδη, ο οποίος θέλει άλλο ένα τμήμα. Λοιπόν, από εκεί είναι 7 τα τμήματα, εδώ είναι 6. Λοιπόν, κάτι λιγότερο μου φαινόταν, τέλος πάντων, και προχωράμε. Να δείξω λίγο. Α, θα μου πεις, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Α, θα ρίξουν μπετό πάνω στο πάνω μέρος, γιατί βλέπω ότι τη σκάλα εδώ πρέπει να την έχουν μαζέψει. Λοιπόν, ωραία. Να δείξω λίγο την, από το πίσω μέρος την πλαγίου επισήμων και τον, το χώρο μέχρι κάτω, στον οποίο βλέπω τελικά δεν ήταν αυτό εκεί πέρα κάτω, πρέπει να έχει και να είναι και μπουλντοζάκι, να είναι και σφυράκι, είναι τα πάντα όλα, ή είναι άλλο μηχάνημα, δεν ξέρω. Λοιπόν, το οποίο βοηθάει εκεί πέρα με τις τρύπες αντιστήριξης, έτσι, και κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο για σήμερα. Δεν έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα αυτό το Σαββατοκύριακο. Το επόμενο Σάββατο με Πανιόνιο. Για να δούμε πόσοι θα είμαστε στο γήπεδο, έτσι, και πόσοι θα αφήσουν τις κριτικές και θα έρθουν στο γήπεδο. Λοιπόν, έλεος, όχι άλλες κριτικές. Έτσι, έλεος. Λοιπόν, τέλος. Τα λέμε. Μια ζωή ΑΕΚ.